καλημερίζω για αρχή τον κύριο Δημήτρη Βρυσαλή, διότι χθες αναφορικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων και δημόσιου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και λοιπές διατάξεις, το οποίο συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, κλήθηκε το Σωματείο Εργαζομένων για να δώσει τις δικές του τις θέσεις. Κύριε Βρυσαλή, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Λουγεράκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Όπως είπατε, κληθήκαμε να πούμε τις θέσεις μας σχετικά με το νομοσχέδιο για το διορισμό νέων διοικήσεων. Η παρέμβαση που κάναμε ουσιαστικά ήταν στην κατεύθυνση ότι η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο επιχειρεί ουσιαστικά να επιχειρηματολογήσει ότι θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες του δημοσίου με τους μάνατζερ που θα φέρει στα νοσοκομεία, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει το χάπι ακριβώς για την πολιτική αυτή που υπάρχει και στον χώρο των νοσοκομείων. Ουσιαστικά δηλαδή το νομοσχέδιο, ο πυρήνας του νομοσχεδίου, πέρα από τον τρόπο επιλογής των διοικήσεων, ουσιαστικά προσαρμόζει και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και των νοσοκομείων προφανώς στις ανάγκες του λιγότερου κόστους και βεβαίως της μεγαλύτερης προσαρμογής τους σαν επιχειρήσεις. Είναι ενδεικτικό, κυρία Δουργεράκη, ότι μπορεί να λέει, να γράφει το νομοσχέδιο ωραία λόγια για διαφάνεια, για αξιοκρατία, αντικειμενικότητα, αλλά την τελική επιλογή των διοικητών την κάνει ο εκάστοτε υπουργός, ενώ η δίθεν καινοτομία των γραπτών εξετάσεων που εισάγονται ακυρώνεται επί της ουσίας από τη μεγάλη βαρύτητα και τη μολιοδότηση που δίνεται στην προφορική συνέντευξη. Άρα για μας, για το σωματείο μας, αυτό που εκθέσαμε δεν αξία έχει προφανώς το να υπάρχουν ορισμένα στοιχεία αξιοκρατίας, αλλά το θέμα είναι ο αυτός που θα επιλεγεί ποια πολιτική θα εφαρμόσει στον χώρο των νοσοκομείων και της δημόσιας διοίκησης. Καλά, έχει κάποιος διαφορετική άποψη ότι αυτό το οποίο θα επιλεγεί θα είναι να εφαρμόσει την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική? Διότι πολύ σωστό, σαν αξιοκρατικό μέτρο, πολύ σωστό ακούγεται, κύριε Βρυσαλή, αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μέσω ΑΣΕΠ, να γίνονται με διαγωνισμοί ή οτιδήποτε άλλο, να μην είναι κομματικές οι θέσεις. Αλλά τώρα ποιος μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του ότι θα μπορεί ο κάθε διοικητής να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική πέραν της κυβερνητικής πολιτικής, της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής? Ναι. Άρα το θέμα είναι ποια πολιτική θα εφαρμόζει αυτούς που θα επιλεγεί. Σαφέστατα. Και βεβαίως και τα κριτήρια. Βέβαια τα κριτήρια, και σας είπα δύο στοιχεία που λέει το νομοσχέδιο. Λέει ότι την τελική επιλογή θα την κάνει ο ίδιος ο υπουργός μέσα από μια τριάδα που θα επιλεχθεί από μια επιτροπή που θα είναι ελεγμένη επί της ουσίας πλειοψηφική από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και το δεύτερο, ότι και μόνο ότι γίνεται, η συνέντευξη δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση, αν θέλετε, με τις γραπτές εξετάσεις, αποδεικνύει ότι πάνε στον αέρα τα ωραία λόγια, τα μεγάλα, για αξιοκρατία, για διαφάνεια και, αν θέλετε, και καινοτομία. Γι' αυτό εμείς σταθήκαμε και σε αυτά τα στοιχεία που σας είπα τώρα, αλλά στο βασικότερο, ότι εμείς γνωρίσαμε διοικητές μάνατζερ εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πετυχημένους διοικητές με βάση την κυβέρνηση, που πιάνει τους στόχους και τη στοχοθεσία που λέει ο νόμος ότι θα πρέπει εντός δύο μηνών να αναφέρονται οι στόχοι. Και βέβαια, όταν πάει να δεις τι στόχους έχει πιάσει η διοίκηση του Παγνή ή άλλων νοσοκομείων, λέω ότι το Παγνή επειδή θεωρείται και επιτυχημένη, έχουμε το αποτέλεσμα να κλείνονται καλοριφέρ για να γίνεται εξοικονόμηση πόρων. Έχουμε το αποτέλεσμα να σπρώχνει ο κόσμος στον ιδιωτικό τομέα για να γίνεται εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για εξετάσεις COVID ή εξετάσεις αιματολογικές των καρκινοπαθών. Έχουμε, αν θέλετε, μετρήσιμους στόχους, όπως η κυβέρνηση και η διοίκηση έλεγε, ουσιαστικά η παιδοψυχιατρική να λειτουργεί όπως με αερομεταφερόμενους ασθενείς. Άρα έχουμε ήδη έχουμε ήδη μια εικόνα το τι θα σημαίνει διοικητής μάνατζερ στα νοσοκομεία. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Βρυσαλή, εγώ διάβασα δημοσίευμα σήμερα το πρωί που έλεγε το εξής από την Αθήνα, βάσει των πληροφοριών που έχουν από το Υπουργείο Υγείας με δημοσιογράφοι συνάδελφοι, ότι εδώ υπάρχει στο Υπουργείο Υγείας μια πολύ έντονη ανησυχία, γιατί έπειτα λέει από λεπτομερή έλεγχο που πραγματοποίησαν τα στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών, όλα στο οικονομικό καταλήγουν, διαπίστωσαν και πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρεται, διαπίστωσαν ότι από τις
αρχές του 2023 έως και τον Αύγουστο υπάρχει αύξηση στις δαπάνες όλων των νοσοκομείων της χώρας μεσοσταθμικά κατά 15-20%, είτε για τα αναλώσιμα υλικά, είτε για διάφορες συμβάσεις, είτε γιατί η προμήθεια γίνεται από τους ίδιους ή διαφορετικούς προμηθευτές, αλλά οι τιμές είναι τελείως διαφορετικές, με αποτέλεσμα αυτά τα μεγέθη τα οποία παρουσιάζονται οικονομικά να μην συμφέρουν το Υπουργείο Υγείας. Λένε ότι πρέπει, ας πούμε, να είναι αλλού οι τιμές. Οπότε πάντα έτσι θα καταλήγουμε, στο ίδιο σημείο θα καταλήγουμε, έτσι δεν είναι? Θα καταλήγουμε στο ίδιο σημείο, γιατί το κουμάντο στο τι θα προμηθεύονται τα νοσοκομεία και σε ποια τιμή δεν την καθορίζει το κράτος, αλλά τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως δείξανε, αν θέλετε, και τα σκάνδαλα που είχαμε στο χώρο της υγείας το προηγούμενο διάστημα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τι χρηματοδότηση δίνει το κράτος στα νοσοκομεία. Όταν μόνο στο πανεπιστημιακό αυτή τη στιγμή υπολείπονται πάνω από 10 εκατομμύρια για να βγάλει τη χρονιά και δεν υπάρχουν χρήματα και υπάρχει μια υπέρβαση, όπως λέει το ρεπορτάζ, υπέρβαση υπάρχει προφανώς, γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν. Όταν αυτή τη στιγμή έρχεται ο προμηθευτής και λέει ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης αυξάνονται όλα τα προϊόντα πάνω, αντίστοιχα το νοσοκομείο σαν αγοραστής υπηρεσιών θα έχει μεγαλύτερη, αν θέλετε, δαπάνη για να αγοράσει προϊόντα, πράγματα και υπηρεσίες. Όταν αυτή τη στιγμή τα πλητήρια έχουν δοθεί στον ιδιωτικό τομέα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των πλητηρίων θέλει αύξηση ακριβώς για να ανταπεξέλθει δήθεν στις νέες συνθήκες, αποδεικνύει το ρεπορτάζ αυτό που λέτε. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι κρατικές, θα πρέπει να λειτουργούν με βάση τις ανάγκες του κόσμου και όχι τα συμφέροντα των λίγων. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται επί της ουσίας να επιταχύνει ένα νοσοκομείο επιχείρηση, που η στοχοθεσία των διοικητών θα έχει να κάνει με το πόσα θα κόβουν από τις ανάγκες των ασθενών, πόσα θα κόβουν, το ξαναλέω αυτή τη λέξη, και όχι βεβαίως, αν θέλετε, να καλυτερεύουν τα οικονομικά των νοσοκομείων προς όφελος των ασθενών. Να σας πω και το τρίτο στοιχείο στο νοσοκομείο, ότι αυτή τη στιγμή το μηχάνημα το PET scan, που ήρθε με μεγάλους θριάμβους και ήταν ένα μηχάνημα που έλειπε από το νησί μας, αυτή τη στιγμή, ενώ θα μπορούσε να κάνει πάνω από 15-16 εξετάσεις στους συνανθρώπους μας στους καρκινοπαθείς, θα κάνει μόνο το 10, γιατί λειτουργεί μόνο το πρωί. Απογευματινή βάρδια δεν έχει, λόγω έλλειψης προσωπικού και λόγω αύξησης του κόστους, όπως λέει της διοίκησης, αν αυξηθούν τα περιστατικά. Τρίτο, να σας πω κι άλλο στοιχείο. Φέραμε αξιονικούς και μαγνητικούς στο νοσοκομείο, πολύ καλούς, της τελευταίας τεχνολογίας. Ξέρετε ότι λειτουργούν μόνο ουσιαστικά ο ένας από τους δύο και ο ένας αντίστοιχα. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και ξέρετε πως η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τους διοικητές, αν μπορέσει να τεντώσει το προσωπικό σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν να λειτουργούν και τα δύο. Αυτός θα είναι ο επιτυχημένος μάνατζερ και αυτός που λέει ότι, παιδιά, κυβέρνηση, αυτά που μου λέτε δεν μπορώ να τα κάνω, όπως έκανε ο κύριος Λιδάκης, θα του δείχνουν τη δρόμο της απόλυσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσα θέλετε, φιωριτούρες περί αξιοκρατίας, διαφάνειας, ό,τι άλλο θέλετε. Δεν λύνουν τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία, δεν λύνουν τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους, δεν λύνουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του κάθε ενός από εμάς. Βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα με κινητοποίησεις εκ νέου για την υγεία. Είναι η 24ωρη απεργία της ΠΟΕΔΗΝ, είναι το ένα. Βεβαίως δεν είναι η αιχμή του δόρατος μόνο το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ότι ήρθε η ώρα για έμπρακτες αποδείξεις από το Υπουργείο για σχέδιο λειτουργίας του ΕΣΥ, κύριε Βρύσαλη. Είναι η νέα προσπάθεια οργάνωσης με καινούργια δραστηριότητα κινητοποίησης από την Ιερά Πέτρα για την κατάρρευση της δωρεάν δημόσιας υγείας. Είναι η κοινή επιστολή για υποστελέχωση του νοσοκομείου Ρεθύμνου που έστειλαν στον Υπουργό η Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Ελιονή και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Αμαρινάκης. Ακριβώς αποδεικνύει ότι πλέον η κατάσταση σε όλο το νησί και σε όλη την Ελλάδα είναι τραγική. Και αν θέλετε, κυρία Δουλγεράκη, ακριβώς δείχνει ότι και οι εργαζόμενοι και ο λαός συνολικά δεν έχουν σταματήσει να διεκδικούν τα αυτονόητα. Εμείς σαν σωματείο Παγνή
θα πάρουμε την πρωτοβουλία ήδη σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της πανεπιστημιακής σύσκεψης τον Αύγουστο, να συζητήσουμε με τις άλλες δικές του σωματείων να προχωρήσουμε σε ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, που ουσιαστικά πλέον θα βάζει ακόμα πιο πιεστικά το αίτημα να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να μην κλείσει, να μην συγχωνευτεί ή να μην αλλάξει κανένα χαρακτήρα τα δημόσια νοσοκομεία στο νησί μας, να σταματήσουν οι μπαλωματικές λύσεις του Υπουργείου, γιατί το Υπουργείο παρουσίασε το σχέδιό του, το τι θα κάνει. Ο κύριος Σοχοίδης χτες έδωσε συνέντευξη τύπου και επί της ουσίας τι είπε, ότι και με τις δηλώσεις του με αφορμή την καρατόμηση και του δεύτερου διοικητή στο Βενιζέλιο, είπε ότι δεν θα μπει κανένα εμπόδιο στο να υλοποιηθεί η πολιτική των μπαλωμάτων, η πολιτική της υποχρηματοδότησης, η λογική το ότι δεν θα παίρνω προσωπικό αλλά θα δίνω ψίχουλα να λειτουργούν τα νοσοκομεία. Είναι πολύ ξεκάθαρη η κυβέρνηση το τι θέλει να κάνει στον χώρο της υγείας. Και βεβαίως αυτό που είπε ότι θα φέρω ένα αξιολόγο στο Βενιζέλιο, ακριβώς αυτή είναι η πολιτική με μπλοκάκια, δελτίο παροχής υπηρεσιών. Και το τέταρτο, που αν θέλετε θα είναι ακόμα προκλητικό, στο όνομα του να μειωθούν οι λίστες αναμονής των ανθρώπων που περιμένουν στο δημόσιο νοσοκομείο, να πηγαίνουν τον κόσμο πελατεία στον ιδιωτικό τομέα και ο κόσμος να πληρώνει 2 και 3 φορές στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή να δίνει δυνατότητα στους χειρουργούς του νοσοκομείου να χειρουργούν έξω, στο όνομα να μειωθούν οι λίστες. Αλλά η φάκα είναι από πίσω. Ξέρετε, ότι ο κόσμος εκεί θα πληρώνει τα πάντα. Ξέρετε, κύριε Βασίλη, εκείνο το οποίο κρατώ από όλα αυτά και μετά το συγγνώμη, αλλά το συγγνώμη έφερε όλα τα υπόλοιπα και μάλλον επικοινωνιακό ήταν. Κρατάω αυτό που μας είπε χθες εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής ο γιατρός και μέλους της διοίκησης και μέλους του σωματείου εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο κύριος Κούδας, ο Βασίλης Κούδας, ότι μέχρι σήμερα ανακοινώσεις και κινήσεις του Υπουργείου Υγείας, ό,τι και αν λέει, δεν δείχνουν ότι έχουν πρόθεση να σώσουν τη δημόσια υγεία, αλλά αντίθετα να την ξεθεμελιώσουν. Να την ξεθεμελιώσουν από τη μία και συνειδητά να πάνε τον κόσμο βορρά στα μεγάλα χωράκια στην ιδιωτική υγεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος σήμερα δεν το βλέπει, το κάνει συνειδητά. Υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη απαξίωση που αυτή την περίοδο ζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Υπάρχει μεγαλύτερη, αν θέλετε, συνειδητή επιλογή το αυτή τη στιγμή να φωνάζουμε, αν θέλετε, αγωνιωτός. Φέρτε κόσμο στα νοσοκομεία, αυτά που δίνετε έξω στους ανθρώπους που δουλεύουν έξω, γιατί δεν τα δίνετε να ενισχυθούν οι μισθοί και να κάνετε ελκυστικό το σύστημα υγείας. Γιατί δεν τα κάνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που θα έρθουν, και δεν φταίνουν οι άνθρωποι ανησιολόγοι που θα έρθουν στον Βενιζέλιο, τα χρήματα που θα πάρουν θα είναι και αφορολόγητα, και την ίδια στιγμή ο γιατρός που είναι στο σύστημα υγείας θα πρέπει να αφορολογείται 2 και 3 φορές και θα πρέπει να παίρνει λιγότερα, ή ο νοσηλευτής. Γιατί ο νοσηλευτής του ιδιωτικού τομέα και καλά κάνει να έχει βαρέα και ανθυγινά, και του δημόσιου τομέα να μην έχει βαρέα και ανθυγινά? Είναι φαύλος κύκλος, κύριε Βρυσαλή. Μόνο που αυτός ο φαύλος κύκλος. Όμως οφείλουμε να παραδεχθούμε, κύριε Βρυσαλή, ότι αυτός ο φαύλος κύκλος δεν είναι σημερινό προϊόν. Είναι προϊόν το οποίο έχει ξεκινήσει να παρασκευάζεται με το σωστό τρόπο ξεθεμελιώματος από το 2012 και μετά, με μαθηματική ακρίβεια, έτσι. Βεβαίως από το 2010 θα σας το έλεγα, ο νόμος Παπαδόπουλου ήταν εμβληματικός επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, που έλεγε ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να λειτουργούν σαν οικονομικές μονάδες, σαν επιχειρήσεις, που έλεγε ότι θα πρέπει οι Δήμοι να παραλάβουν τα νοσοκομεία, που έλεγε ότι θα πρέπει να παραχωρηθούν κλινικές των νοσοκομείων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Και δεν έχει αλλάξει αυτός ο νόμος. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεσμευμένα κρεβάτια για ασφαλιστικές ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, αν θέλετε, ανάπτυξη νέων μονάδων ή νέων μηχανημάτων στα νοσοκομεία της Κρήτης, που ουσιαστικά θα λειτουργήσουν, κυρία Δουλγεράκη, με τη σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, εφόσον η κυβέρνηση δεν φέρνει, δεν προσλαμβάνει κόσμο και δεν δίνει κίνητα ταυτόχρονα το να έρθει κόσμος. Και βεβαίως αυτό το σχέδιο δεν είναι τώρα, όπως το είπατε και όπως το καταλαβαίνουμε εμείς που δουλέψουμε στη σύστημα υγείας, αλλά σταδιακά τραβιέται, αν θέλετε, ξυλώνεται αυτή η μπλούζα,
Και βεβαίως η κυβέρνηση Μιας Δημοκρατίας βάζει και το τελικό, θέλει να βάλει την τελική ταφόπλακα. Λοιπόν, γιατί έχουν συμφωνήσει όλοι ότι η υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εμπόρευμα. Ο ασθενής πελάτης. Όταν κόβεται χαρτάκι για την αναμονή σας στα εξωτερικά γιατρία του Παγνή, αν δείτε, γράφει πελάτης. Τόσο ξεφτύλα, να το πω έτσι, είναι σήμερα η κατάσταση, η πολιτική που έχουν φέρει τα νοσοκομεία αυτοί που κυβέρνησε και κυβέρνησε. Τι πενταεύρου, τι πελάτης και πάει λέγοντας και πάει παρακάτω και τα απογευματινά ιατρία και τα απογευματινά χειρουργία και πάει λέγοντας. Είπαμε ένας κύκλος ο οποίος έχει ξεκινήσει γι' αυτό το ξεθεμελίωμα χρόνια πριν και κάθε φορά και κάτι άλλο προστίθεται για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Δεν είναι ευθύνη ενός, είναι ευθύνη όλων αυτή. Μόνο ο λαός μπορεί να σπάσει αυτόν τον κύκλο και βεβαίως να αναφέρω ότι την 5η στις 2 του Νοέμβρη που είναι πανελλαδική απεργία θα γίνει συγκέντρωση στο σαλόνι του νοσοκομείου των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βρυσαλή, για τις κουβέντες αυτές σας ευχαριστώ. Έχουμε νομίζω πολλές ακόμα να πούμε παρακάτω και θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.